Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις των παιδιών μας που εδώ και μέρες βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα. Ενώνουμε τη φωνή μας και τη δύναμή μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα ανοιχτά σχολεία και ασφαλή. Αποδείχθηκε περίτρινα ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έλαβε κανένα μέτρο για την προστασία των παιδιών και των καθηγητών, αλλά έκαναν τα πάντα προκειμένου να κατασκοπατήσουν τον αγώνα τους. Μάλιστα δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν την τρομοκρατία και την καταστολή προκειμένου να πλήξουν το δίκαιο αγώνα. Εμείς από εδώ τους απαντάμε, μάθητες εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση και στο υπόλοιπο δημόσιο δεν είναι και καλύτερη. Ειδικά στους Δήμους η κυβέρνηση μαζί με τους Δημάρχους έχουν εξαπολύσει μια τεράστια επίθεση προκειμένου να τσακίσουν ό,τι δικαιώματα και κατακτήσεις μας έχουν απομείνει. Σκοπός τους να μειώσουν ακόμη περισσότερο το μισθολογικό κόστος προκειμένου να ικανοποιήσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ήδη ετοιμάζουν να φέρουν και νέες ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση με την εφαρμογή και γενίκευση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, ξεκινώντας από την επικουρική ασφάλιση και ανοίγοντας τον δρόμο για την κύρια. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη η προσπάθειά τους για να επιφέρουν και νέο χτύπημα στα βαρέα και από την κοινά, με απένταξη και ειδικοποιητών από το συγκεκριμένο καθεστώς. Παράλληλα, το χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά συνεχίζεται και αντικαταστείται με εργαζόμενους με δίμηνες και τετράμινες συμβάσεις και με εργαζόμενους των προγραμμάτων της στόχευσης και της μιζέριας. Ενώ το ξεπούλημα των υπηρεσιών συνεχίζεται καρατσώνοντας τους δημότες με επιπλέον βάρη. Ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπουργών, το επόμενο διάστημα ιδιωτικοποιήσεις θα ενταστούν αφού οι Δήμοι θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Συνάδελφοι, και σε αυτή την περίοδο της πανδημίας ξεκαθαρίστηκε ότι από τη μια πλευρά είναι οι εργαζόμενοι που συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέτρα για την προστασία και την περάσπιση της υγείας μας και τα δικαιώματα, και από την άλλη πλευρά είναι η κυβέρνηση και οι δημάρχοι που στέκονται στο ένα πόδι στους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου, ικανοποιώντας κάθε τους επιθυμία και ταΐζοντάς τους με χρήμα, φοροαπαλλαγές και επαγγελματικές ρυθμίσεις. Δεν θα τους περάσει. Γνωρίζουμε καλά ότι μέχρι σήμερα ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει με την οργάνωσή μας, το σωστό προσανατολισμό μας και τους αγώνες μας. Με τον αγώνα μας αποτρέψαμε τις απολύσεις στο γαϊδάρι του την Αγία Παρασκευή.